ήμουνα πολύ αυταρχικός και θα κάνετε εσείς ό,τι σας λέω και λίγο ψιλομύτης και λίγο αυτό και προσπάθησα με αυτόν τον τρόπο να αμυνθώ γιατί είχα φοβερή ανασφάλεια εγώ ίδιος. Και είναι αυτό που έλεγε και στο βίντεο που παρακολουθήσατε κάποια στιγμή ο Μπρούνο Βάλτερ, ο κακομοίρης ο μαέστρος δεν έχει πιάνο σπίτι του για να εξασκεί. Η ορχήστρα είναι το πιάνο του. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να του δοθεί αυτή η ευκαιρία. Όσο πιο νωρίς μπαίνεις λοιπόν, τόσο καλύτερος θα γίνεις αργότερα. Αλλά την ώρα που μπαίνεις, είσαι ναΐβο όπως και να το κάνεις. Είναι δύσκολο. Είναι μια επικοινωνία που πρέπει εσύ να πείσεις ότι αυτό που το οποίο καθοδηγείς, το καθοδηγείς καλά. Και είσαι σίγουρος γι' αυτό. Και έχεις να αντιμετωπίσεις ανθρώπους που ενδεχόμενα αυτά που έχεις διευθύνει εσύ τα έχουν παίξει και με πολύ καλύτερους από σένα και πολύ πιο έμπειρους. Άρα για να τους κερδίσεις και να κάνουν αυτό που θέλεις, πρέπει να τους πείσεις και εκεί και να τους κάνεις να σε εκτιμήσουν. Και εκεί υπάρχουν πολλοί τρόποι. Τότε εγώ λοιπόν χρησιμοποίησα τον πιο εύκολο, αλλά όχι τον πιο σωστό. Την αυστηρότητα και την αυταρχικότητα. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή οι μουσικοί να σφίξουν πάρα πολύ. Φοβόντουσαν να παίξουν μια νότα, γιατί φοβόντουσαν ότι θα τους μαλώσω, ότι... Θυμάμαι μια φορά ο Αντώνης ο Λαβός είχε έρθει και μου είχε πει «Δεν μπορώ να παίξω γιατί φοβάμαι, με έχει σφίξει πάρα πολύ και δεν αντέχω». Λοιπόν, κάποια στιγμή μετά από 2-3 χρόνια με βρήκαν αυτή η μουσική και μου μίλησαν και μου εξήγησαν τι λάθος κάνω και ότι με καθησύχασαν, ότι έχουμε εμπιστοσύνη σε σένα, αλλά μας σφίγγεις, αλλά μας κάνεις αυτό. Και εξαιτίας τους μπόρεσα και είδα την άλλη όψη. Και η άλλη όψη ποια είναι? Να πας με τα νερά τους? Όχι. Η άλλη όψη είναι να κάνεις ό,τι λιγότερο προκειμένου να κερδίσεις την εκτίμησή τους, να γίνει αυτόματα αυτό. Πώς γίνεται αυτό? Να τους εμπιστευτείς πρώτα εσύ. Πρέπει πρώτα να τους εμπιστευτείς εσύ και σιγά σιγά αυτή η σχέση είναι σαν μια σχέση άντρα-γυναίκα, πώς το λένε. Άμα είσαι συνέχεια ζηλιάρης, δεν γίνεται. Ή αντίθετα, πρέπει κάπως να αφήσεις το λουρί και αν είναι να φύγει, θα φύγει. Καταλάβατε τι εννοώ? Αυτή η σχέση είναι πολύ, και αυτές οι ανθρώπινες ποιότητες που χρειάζεται ένας μαέστρος για να επιτύχει ωραία ατμόσφαιρα εργασίας όπου ο καθένας, γιατί ποιος είναι ο στόχος, ο καθένας σε αυτή την ομάδα που λέγεται ορχήστρα να δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Για να το πετύχεις αυτό πρέπει να σε εκτιμήσουν και να τους εκτιμήσεις. Άσχετα τι υλικό έχεις. Μπορεί να μην έχεις τους μουσικούς της Φιλαρμονικής του Βερολίνου, μπορεί να έχεις πολύ δεύτερους μουσικούς. Αλλά η επιτυχία του μαέστρου είναι να δίνει τον καλύτερο αυτό που έχουν αυτοί οι μουσικοί. Καταλάβατε? Πες το. Ένα σχολιασμό από την ιδέα των μουσικών της ορχήστρας. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι όλοι μαέστροι καλοί μαέστροι για όλες τις ορχήστρες. Πιθανότατα αν παίζαμε εμείς με έναν από αυτούς τους μαέστρους να μην μπορούσαμε να παίξουμε καλά. Η σημασία έχει πάντα ποιος, αυτός που θα διευθύνει, πώς θα καταφέρει εκτός να βάλει το καλύτερο. Δεν είναι μία κίνηση η οποία είναι αποτελεσματική, ούτε είναι μία χειρονομία. Είναι πάντα μία μεταφυσική σχέση, μία παντομήμα που συμβαίνει εκείνη την ώρα που δεν μπορείς να την εξηγήσεις ακριβώς. Είναι μία σχέση, είναι ένα ζευγάρι, πώς το λένε. Η ορχήστρα και ο αρχιμουσικός είναι μία σχέση που πρέπει να δουλευτεί, να εξελιχθεί όπως όλες οι σχέσεις. Είναι αυτό που λες. Έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει μία μανιέρα. Εγώ απλώς έφερα το παράδειγμα για να σας δείξω ότι ψάχνεις να βρεις έναν τρόπο να επιβληθείς ή να αποκτήσεις κύρος ή εκτίμηση και μπορεί καμιά φορά να μην είναι ο σωστός τρόπος. Πρέπει να το βρεις στη διαδικασία. Λοιπόν, άλλες απορίες έχετε? Έχετε κάποια έτσι γενικότερη απορία για το επάγγελμα? Πάντως, πιθανό. Σαν κάποιο ντοκιμαντέρ, πιθανότατα το ίδιο DVD, όπου μιλούσαν για τον Φουρτ Βέγκλερ και μιλούσε μάλλον ένας επισκέπτης μαέστρος για το εξής περιστατικό, ότι διεύθυνε, νομίζω, τη Φιλαρμονική του Βερολίνου σε επισκέπτης, κάνανε πρόβα και ξαφνικά βίωσε στιγμιαία να αλλάζει τελείως, λέει, ο ήχος της ορχήστρας. Επειδή είναι και στην αίθουσα που ναι. Δεν είναι αυτό το DVD, δεν είναι άλλο, να ξέρω τι λες.
Ναι, και δηλαδή τον είδαν να μπαίνει στην αίθουσα από την πόρτα και από, και από το σεβασμό. Άρχισαν να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό. Ναι. Αυτό για να το κατακτήσεις θέλει πολύ χρόνο. Για να κατακτήσεις τέτοιου τύπου σεβασμό που ο οποίος ξεπερνάει τα όρια της πράξης αλλά γίνεται και πολύ μεταφυσικός. Δηλαδή μόνο και μόνο το ότι νιώθανε τον αέρα του, ας πούμε, παίζαν καλύτερα. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι εξαιρετικό. Αυτό είναι... Και βέβαια το ερώτημα είναι, ας πούμε, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με φόβο, με πραγματικό φόβο, δηλαδή σεβασμό από το φόβο ή το θέμα αγάπη, αυτό που λέγαμε, ας πούμε, ότι γι' αυτόν πεθαίνω, ας πούμε. Παράδειγμα, πέρασε τον Κάλαγιαν. Ο Κάλαγιαν ήταν φόβητρο για τους μουσικούς του. Και πέρα, αλλά παρόλα αυτά κατάφερε και έκανε πολύ εξαιρετικές εκτελέσεις και εξαιρετικές ηχογραφήσεις. Ο Μπέρνστάιν ήταν ο αγαπημένος όλων των μουσικών, όπου του μιλάγαν στον ελληνικό, τον αγκαλιάζαν, τον αγαπούσαν τρελά. Και οι δύο πετύχαν το στόχο τους, από άλλη οδό. Δεν μπορώ να σου πω ποια είναι η μανία. Εγώ προσωπικά διαλέγω τον δρόμο της αγάπης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να το πετύχεις και από τον άλλο δρόμο. Ναι. Καταλαβαίνετε. Είναι εφικτό πάντως. Και τα δύο. Έχει αποδειχθεί δηλαδή ιστορικά από αυτούς τους ανθρώπους που σου φέραμε για παράδειγμα και από εκεί. Εσείς σαν στις σπουδές, στη διάρκεια των σπουδών σας ως μαέστρος, μπορείτε να μας πείτε, εάν κάποιος δάσκαλός σας σας υπέδειξε κάποιον τρόπο, σας συμβούλεψε για το πώς θα επικοινωνήσετε με τους μουσικούς, δηλαδή πράγματα, έχει γίνει κάποια ανοίξη σε τέτοια πράγματα που πώς είχε να σου πει ο δάσκαλος. Σαν συμβουλή απλά. Ναι, δεν τα μαθαίνεις αν δεν δεις την πιάτσα και να τα δεις την πράξη. Και αν δεν επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι από τα πιο σημαντικά στοιχεία στην επιτυχία ενός οποιοδήποτε συνόλου από τη στιγμή που αποτελείται από πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή η σχέση αυτή που χτίζεται είναι ό,τι πιο σημαντικό για να δίνει ο άλλος την ψυχή του και για να επιτύχει και να έχει ένα καλό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Μπορεί να έχεις πολλές φορές να έχεις χειρότερους μουσικούς από άλλες ορχήστρες και να είναι, θα σας πω ένα παράδειγμα μουσικό που έπαιζε στην ορχήστρα των κομμάτων και σε άλλη ορχήστρα. Και στην ορχήστρα και με τον ίδιο μαέστρο. Εγώ πήγα ως guest στην άλλη ορχήστρα. Και δεν έπαιζε η μουσική αυτή, τέλος πάντων, δεν παίζαν το ίδιο καλά όπως παίζαν στην ορχήστρα των χρωμάτων. Και αναρωτήθηκα γιατί. Αφού εγώ και αυτοί είμαστε το ίδιο πράγμα. Είμαστε κοινή μουσική στη μία ορχήστρα και στην άλλη. Γιατί. Και όταν τους ρώτησα, η απάντηση ήταν έτσι και λίγο έτσι, μάγκικη. Μαέστρο, άλλο μαγαζί. Γιατί άλλο μαγαζί? Γιατί το μαγαζί αυτό που λεγόταν ορχήστρα των χρωμάτων και ελπίζω να συνεχίσει να λέγεται, δεν το ξέρω, γιατί έχουμε μια κρίση αυτή την περίοδο, το χτίσαμε μαζί και το πονούσαμε και ήταν μια αμφίδρομη σχέση που είμαστε σαν οικογένεια. Το άλλο μαγαζί για κάποιο λόγο αυτοί δεν το πονούσανε, που ακόμα και εγώ που πήγαινα εκεί, επειδή δεν ήμουν ο μόνιμος μαέστρος τους, δεν με βλέπανε όπως με βλέπανε. Είναι πολύπλοκο. Έχει να κάνει με τη γενικότερη φιλοσοφία που θα δώσει σε μια ορχήστρα και οπωσδήποτε παίζει ρόλο να είναι η μόνιμη σου ορχήστρα. Η σχέση χτίζεται πολύ όταν είσαι ο μόνιμος μαέστρος. Εκεί πλάθεις την ορχήστρα. Όταν είσαι guest δεν έχεις τέτοιο περιβάλλον. Μπορούν να δημιουργήσουν διχασμό μέσα στην ορχήστρα. Αν εσύ έχεις προτίμηση σε κάποιους μουσικούς, ή κάνεις κλικ, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό, μπορεί να συμβεί. Δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, όταν εσύ κάνεις, πώς το λένε, είσαι προκατηλημένος και τον άλλο του λες ναι, και στο άσπρο και το μαύρο άλογο, λες α, και το άσπρο άλογο, το ξέρετε ανέκδοτο. Λοιπόν, άμα εσύ δεν είσαι πολύ δίκαιος, πρέπει να είσαι πάρα πολύ δίκαιος και πολύ αντικειμενικός στη δουλειά. Και στη δουλειά δεν χωράει να κάνεις διακρίσεις, σε καμία περίπτωση. Από εκεί και πέρα, στην προσωπική σου ζωή διαλέγεις με ποιους θα κάνεις παρέα. Αλλά παίζει μεγάλο ρόλο. Αν εσύ δηλαδή δείξεις ότι, ξέρω εγώ, όποτε κάνει λάθος το φλάουτο, λες, ξέρω εγώ, Μαρία μου, συγγνώμη και έκανες λάθος. Και άμα κάνει λάθος, τι πράγματα είναι αυτά, αυτό δημιουργεί εντάσεις. Σου λέει πώς μιλάει εμένα έτσι και γιατί μιλάει στην άλλη έτσι. Πρέπει να είσαι δίκαιος. Σχολιάστε εν συντομία, αν θέλετε, τον τρόπο διεύθυνση ορχήστρας των Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκου.
να σας σχολιάσω. Δεν έχω πρόβλημα. Και τους τρεις τους ξέρω πολύ καλά, ιδιαίτερα φυσικά το Μάνο Κατζηδάκη, αλλά κανένας από αυτούς ουσιαστικά δεν έκανε σπουδές διεύθυνσης ορχήστρας ολοκληρωμένες. Έτσι, κανένας τους. Και οι τρεις όμως μπορούν να πάρουν αυτό που θέλουν από την ορχήστρα τους. Ο ένας με λίγο περισσότερο θεατρισμό, ο Ξαρχάκος, αλλά που αποδίδει παρόλα αυτά, γιατί βγαίνει νόημα. Ο Θοδωράκης, χωρίς ιδιαίτερη τεχνική, αλλά με μία ενέργεια που μόνο ο Θοδωράκης έχει, ιδιαίτερα στα δικά του έργα. Και ο Μάνος με απίστευτη ευαισθησία και γνώση της μουσικής, χωρίς την τέλεια, φίνα κινησιολογία, αλλά ο Μάνος Γατζηδάκης έκανε καταπληκτικές πρόβες. Έμαθα πάρα πολλά δίπλα του. Και ήταν εξαιρετικός μουσικός και ερμηνευτής, όχι των έργων, και άλλων έργων. Θυμάμαι μια κλασική Προκόφεπ να διευθύνει στο Παντάς, απ' έξω, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Δεν το ξέρει κανείς. Έχω δουλέψει μαζί του, δηλαδή να μελετάμε το έργο από την ίδια παρτιτούρα και να τα ακούμε. Ήξερε απίστευτα πράγματα. Καμιά φορά ξέρετε και όλοι αυτοί, είναι αυτοδίδακτοι περισσότεροι από τους παλιούς. Μάθανε στην πιάτσα. Δεν πήγαν σε ακαδημίες. Σας είπα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισαν να μπαίνουν. Αυτό. Τι άλλο. Α, πρέπει να τελειώσουμε. Α, μια τελευταία ερώτηση αν υπάρχει. Να ρωτήσω. Έλα. Καλά τα βήματα για τους μαέστρους. Αυτά συνέβαιναν όσο δεν υπήρχαν μικρόφωνοι. Γιατί το αποτελέσμα. Μιλάνε οι χολύπτες τώρα, έτσι. Ναι, για λέγε. Όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν αλλάζει τίποτα. Ο μαέστρος μπορεί να θέλει, ας πούμε, τόσο από τα μπράσεις εδώ ή τόσο από τα... Ο καλός ηχολήπτης δεν πειράζει τίποτα. Αυτό είναι... Έχω να σου πω το εξής, ότι οι καλύτερες ηχογραφήσεις που έχω κάνει και αυτές που κυκλοφορούν στο εμπόριο, ας πούμε, Γιάννη Χρήστου, Πετρίδη Κωνσταντινίδη, συμφωνικά έργα, δηλαδή Ελλήνων που έχουμε κυκλοφορήσει τουλάχιστον 6-7 live δίσκους. Όλες, ενώ είχαμε βάλει μικρόφωνα, είχαμε επιχολήθη που μας έβαλε πολλά μικρόφωνα και είχαμε και δύο μικρόφωνα την αρχιακή στο Μέγαρο Μουσικής που κάνουν αρχιακή που γράψουμε μόνο δύο μικρόφωνα. Καμία δεν κράτησε αυτό που έκανε η πολίτη. Όλα κράτησα αυτά που είχαν αρχιακά. Γιατί? Γιατί έχετε τη συνήθεια να τα πειράζετε. Λοιπόν, και αυτό. Ναι, γι' αυτό να μην πειράζετε τους μαέστρους για να μην σας πειράζουν. Τίποτα. Δύο μικρόφωνα. Βάζεις ένα στέλνο και τελείωσε. Γιατί αυτή είναι η δουλειά. Εκτός αν αυτός που θα είναι εκεί είναι ταυτισμένος, που δεν γίνεται να είναι το ίδιο πρόσωπο και να διευθύνει και να κάνει την ηχοληψία, δεν γίνεται να είναι ίδιος. Κατάλαβες. Ή όχι μόνο, προσθέτει και ανεβάζει το φαγκό, το ανεβάζει το αυτό, έτσι, ναι. Είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό και όταν ηχογραφείς, όταν μπαίνεις σε στούντιο για να ηχογραφείς με την ορχήστρα, όλα μπορούν να ρυθμιστούν εκ των υστέρων στη μίξη που κάνουμε. Πάει ο μαέστρος την κάνει τη μίξη, δεν την κάνει ο ηχολήπτης, μαζί με τον ηχολήπτη του λέει, έλα εδώ να τα φέρουμε εκεί που τα δίθυνα, εκεί που ήθελα να ακούω. Εντάξει, λοιπόν, το ολοκληρώσαμε γιατί πρέπει να φύγουμε, πρέπει να πάμε κάτω. Σας ευχαριστώ και θα τα πούμε στη συνέχεια.